Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τη λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο, καθώς έχουμε μία συμπόρευση κατά κάποιο τρόπο εθελοντικών πολιτιστικών ομάδων του Ηρακλείου, προκειμένου να μεταμορφώσουν τη λεωφόρο Κνωσού σε μία λεωφόρο εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια. Καλικάντζαρων. Σωστά. Σωστά. Με αφορμή τις γιορτές και οι καλικάντζαροι βγαίνουν σιγά σιγά στους δρόμους και φαίνεται ότι θα κατοικοεδρεύσουν στη λεωφόρο Κνωσού. Θέλω λίγο, Εύη, όμως, να αναφερθούμε σε αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους και στους συλλόγους που πραγματικά συμμετέχουν σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Να σου δώσω τη δική μου υποσημείωση, προκειμένου αξίζει λίγο, ενώ εγώ θα σχολιάσω λίγο. Εδώ το υλικό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι ξεχωριστές κατασκευές. Μάλιστα έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία εκεί στο φωτισμό, σωστά, επί της λεωφόρου Κνωσού. Και βέβαια πρόκειται, το αποτέλεσμα μάλλον προέρχεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη, το Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου, το Σύλλογο Καραμπουνιωτών Ηρακλείου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κνωσού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φορτέτσας. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα άτομα έχουν δουλέψει για να δούμε σε αυτό το αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες. Θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Δέσποινα Μαραγκάκη. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου. Να συνδεθούμε, να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε και να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς από το σημείο, από τη λεωφόρο Κνωσού, διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες, χιλιάδες οδηγοί και πεζοί. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη λεωφόρο των Καλικαντζάρων. Τη λεωφόρο των Καλικαντζάρων. Εντός εισαγωγικών, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Εγώ... Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, περνάω καθημερινά από το σημείο, πραγματικά και το χαίρομαι. Και αυτό είναι ο βασικός στόχος. Πάμε να αλλάξουμε λίγο την καθημερινότητα. Πάμε να δούμε ξεχωριστές εικόνες, σωστά. Έτσι. Έχει γίνει μια συλλογική προσπάθεια με διοργανωτή το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη. Ξεκινήσαμε πριν από ένα μήνα και κατασκευάζουμε και στολίζουμε. Μας έδωσε και ο Δήμος Ηρακλείου κάποια φώτα που βάλαμε στους στήλους, σε όλους τους στήλους, σε όλο το μήκος, από τη γέφυρα της Εθνικής ως το Βενιζέλιο. Καλέσαμε και τους γύρω πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κνωσού, της Φορτέτσας, ο Σύλλογος Αλατσατιανών, ο Σύλλογος Καραμπουνιωτών. Λοιπόν, με μια καλή συνεργασία. Συμμετέχουν οι σύλλογοι με δράσεις, τις χοροδίες τους και κάποια άλλα δρόμενα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος ανάλαβε το κατασκευαστικό, το στολισμό και κάποιες άλλες δράσεις από τα τμήματα δραστηριοτήτων του. Σας είπα και προηγουμένως, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δουλέψαμε μια ομάδα μεγάλη, το Δέλτα Σίγμα, όλο, οι εθελοντές μας και καταφέραμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε ως πολιτιστικό σύλλογο. Αναφορικά με τις κατασκευές, πόσο δύσκολο εγχείρημα ήταν, ποιο το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε προκειμένου να ολοκληρώσετε αυτές τις κατασκευές και πώς προήλθε η έμπνευση γενικά. Λοιπόν, είχαμε κοντά μας έναν πολύ δημιουργικό άνθρωπο, τον κύριο Φλόκο Ξενοφόντα, που είναι μέλος του ΔΣ, ο οποίος ζωγράφησε και σχεδίασε, σκίτσαρε δηλαδή, όλα αυτά τα καλικαντζαράκια που υπάρχουν στον δρόμο. Βέβαια, από αγιογράφος, βέβαια, αγιογράφος, το ξέρω είναι προσωπικά, και αγιογράφος, τον Ξενοφόντα, τους χαιρετισμούς μας έτσι, και έτσι, αεροπόρος. Ήμασταν και στην αεροπορία μαζί, για να δώσω έτσι και το παρασκήνιο. Και πρόσκοπος. Μάλιστα, χαιρετισμούς. Έτσι. Λοιπόν, ευχαρίστως. Μας ακούει τώρα, μας βλέπει ίσως. Εκείνος είχε το γενικό πρόσταγμα. Λοιπόν, ζωγραφίσαμε, κόψαμε, κατασκευάσαμε, τοποθετήσαμε. Σας είπα, συλλογική προσπάθεια. Πήρε περίπου ένα μήνα για να το κάνουμε όλο αυτό, εντατικής προσπάθειας από όλους μας. Από εκεί και μετά, θα ήθελα να σας πω, το αποκορύφωμα τέλος πάντων όλου αυτού είναι μία μέρα, 16 Δεκεμβρίου, όπου από τις 5 έως τις 8 θα εκτιλήσονται κάποια δρόμενα σε όλο το μήκος της λεωφόρου. Δηλαδή, χοροδίες, παράσταση Καραγκιόζη, θα είναι κάποια σχήματα με παραδοσιακά όργανα,
κάποια μουσικοχορευτικά τα οποία προέρχονται είτε από κάποια φροντιστήρια της περιοχής, γιατί κάναμε έκκληση και στα φροντιστήρια της περιοχής και στα σχολεία. Συμμετέχουν δηλαδή ομάδες, που κάθε μια ομάδα θα παρουσιάσει κάτι σε διάφορα σημεία, στα πεζοδρόμια, στα πιο φαρδιά πεζοδρόμια. Επίσης, έχουν μπει στο χορό και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι είτε κερνούν τους επισκέπτες, είτε προσφέρουν, έχουν εκείνη τη μέρα κάποιες προσφορές. Και αυτό θα κρατήσει ένα δίωρο, 2,5 ώρες το πολύ, και από εκεί και μετά θα μείνει στολισμένη λεωφόρος για όποιον Ηρακλειώτη θέλει να την επισκεφτεί. Έχουμε υπέροχα καφέ, υπέροχα μικρά μαγαζιά με ζεδοπολία, οπότε νομίζω σε αυτό το κλίμα θα είναι πολύ ευχάριστο στον Ηρακλειώτη να επισκεφτεί τη λεωφόρο Κνωσού. Μάλιστα. Αυτός είναι και ο στόχος, θα ζωντανέψουμε. Ξεκινάει από ποιο σημείο και ολοκληρώνεται μέχρι ποιο σημείο επί της λεωφόρου Κνωσού? Από το σημείο, δεν μου επιτρέπετε να φέρω κάποια επιχείρηση που είναι πολύ πιο καθοριστικό, αλλά σας λέω το σημείο της Εθνικής, τη γέφυρα. Στη γέφυρα, που κόβει, είναι πάνω από το δρόμο. Τη γέφυρα που τη Εθνική. Σωστά, σωστά, και ολοκληρώνεται. Ναι, και ολοκληρώνεται ψηλά στο πάνω. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Επίσης, στόχος ήταν να δώσουμε και λίγη χαρά, έτσι, να κάνουμε λίγο πιο ζωντανό το χώρο εκεί γύρω από το Βενιζέλιο, που τόσο πόνο φιλοξενεί κάθε φορά. Και προσπαθούμε και εκεί να κάνουμε κάτι, παρόλο που δεν είναι τα όρια του προαστίου μας. Ωστόσο, επεκτηνόμαστε και μέχρι εκεί, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σημείο εκείνο. Να υπάρχει κάτι στολισμένο σε αυτό το δύσκολο σημείο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Είμαι σίγουρος ότι και το επόμενο διάστημα εκεί, παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, εγώ θα χαιρόμουν πολύ να τα ξαναλέγαμε. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες σας έχει να κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια, που καλό είναι όλοι μας και δημοσιογραφικά να τη στηρίξουμε, να την προωθήσουμε και να επικοινωνήσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά, ένα μεγάλο μπράβο για ακόμα μια φορά. Φτιάχνετε τα πρωινά, τα απογεύματα και τα βράδια μας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.